Για να εκδώσουμε το παράβολο πηγαίνουμε στον browser μας, στην αναζήτηση και γράφουμε ή παράβολο. Το πρώτο αποτέλεσμα που θα μας βγει είναι το link που θέλουμε. Το πατάμε και βλέπουμε ότι έχουμε μεταφερθεί στη σελίδα της χορήγησης παραβόλου. Πατάμε το χορήγηση παραβόλου και πάνω αριστερά στην αναζήτηση με κωδικό τύπου βάζουμε τον κωδικό που έχουμε πει, τον 8356. Και στη συνέχεια θα πατήσουμε αναζήτηση. Βλέπουμε ότι το παράβολό μας έχει ήδη σχηματιστεί, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ποσό 20 ευρώ. Στη συνέχεια αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία μας. Αν θέλουμε βάζουμε το λογαριασμό της τράπεζάς μας και στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγουμε τους αριθμούς που εμφανίζονται κάτω-κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι αριθμοί 00938. Σε εσάς φυσικά θα βγουν άλλοι αριθμοί και πατάμε την υποβολή αιτήματος. Μας βγάζει τη σελίδα της επιβεβαίωσης στοιχείων παραβόλου. Ελέγχουμε ότι τα στοιχεία είναι σωστά και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά πατάμε την οριστική υποβολή αιτήματος. Το αίτημά μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να πατήσουμε την εκτύπωση του παραβόλου μας. Στην ουσία δεν θα το εκτυπώσει, θα το βγάλει με τη μορφή PDF. Βλέπουμε ότι υπάρχει εκτύπωση μόνο για φορέα και εκτύπωση παραβόλου. Εμείς θα πατήσουμε εκτύπωση μόνο για φορέα, γιατί αυτό στην ουσία θέλουμε. Το παράβολο θα εμφανιστεί με τη μορφή που βλέπετε και θα πρέπει να φροντίσουμε να το αποθηκεύσουμε σε ένα φάκελο που θα θυμόμαστε που είναι. Αυτό που θα μας χρειαστεί στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από τον κωδικό πληρωμής που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραβόλου, τον οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η πληρωμή του παραβόλου μέσω της τράπεζάς μας. Αφού προχωρήσουμε στην πληρωμή του παραβόλου, φροντίζουμε να αποθηκεύσουμε την απόδειξη πληρωμής που εκδίδει η τράπεζά μας στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσαμε και το σώμα του παραβόλου.